πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Κομωτινής αναφορικά με τα έργα ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Πρόκειται για την ανάπλαση της περιοχής εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού τείχους με την ανάπλαση των οδών Νικηφόρου, Γρηγορά, Σοφούλη και Σοκράτους, έργο προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ. Το σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για το ιστορικό κέντρο που είχε καταρτήσει ο Δήμος Κομωτινής και είχε καταθέσει σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και την Εφορία Αρχαιοτήτων είχε λάβει χαμηλή βαθμολογία με συνέπεια να μην δικαιούται χρηματοδότηση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος κατέθεσε ένσταση χωρίς να αλλάξει κάτι και τελικά αναζήτησε εναλλακτική χρηματοδότηση όπως είχε δεσμευτεί σχετικά η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Κομωτινής προχωράει κανονικά το σχεδιασμό του για την ανάπλαση του ιστορικού μας πυρήνα, δηλαδή την περιοχή γύρω από το Βυζαντινό τείχος της πόλης. Είχα πει και παλιότερα και είχα δεσμευτεί ότι ανεξάρτητα από την ένταξή μας ή όχι στα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, εμείς είχαμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, τις οποίες και αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή μέσω της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Εγνατία και έχουμε ήδη την απόφαση ένταξης για το πρώτο μας έργο. Είναι πρώτον πυλών η δημοπράτησή του. Ήδη η Εφορία Αρχαιοτήτων προχωράει το δικό της κομμάτι, όπως επίσης και η Μητρόπολη, γιατί εμπλέκονται αυτοί οι τρεις φορείς, η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης και ο Δήμος Κομωτινής. Προχωράνε τα δικά τους κανονικά με κανονικούς ρυθμούς τα δικά τους κομμάτια. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπλαση του Βυζαντινού τείχους αλλά και σειρά παρεμβάσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα τριετίας, όπως είπε ο Δήμαρχος Κομωτινής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο ορίζοντας που έχουμε είναι ότι σε 2 χρόνια από σήμερα, το πολύ 3, ο ιστορικός πυρήνας της Κομωτινής θα είναι πλήρως αναμορφωμένος και θα αποτελεί έναν αξιόλογο πόλο έλξης και για τους κατοίκους του Δήμου μας αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης μας. Παράλληλα, γύρω από αυτόν τον πυρήνα, μέσα και γύρω από αυτόν τον πυρήνα, θα ενταθούν οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και θα αναπτυχθούν και νέες δραστηριότητες. Ήδη η εντολή που έχει δοθεί στις υπηρεσίες είναι να ετοιμάζουν μελέτες και για μια δεύτερη φάση αξιοποίησης του πυρήνα αυτού, καθώς οι δυνατότητες που έχει και οι απαιτήσεις είναι πολλές. Επομένως, είμαστε ήδη σε αναζήτηση χρηματοδότησης για αυτή τη δεύτερη φάση που λέμε, η οποία θα ακολουθήσει αυτή την τριετία, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερο προστιθέμενη αξία σε αυτό μας το έργο.